έχουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Βλέπουν καλά τα μάτια μου. Νέο αυτοκίνητο Peugeot 2008. Πρέπει να πω, είναι ξεκάθαρο. Θα μπω τώρα μέσα. Άμα το 2008 είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Πω, κόρνα έχει. Ναι. SUV και τα μυαλά στα κάγκελα. Παιδιά, μιλάμε για απίστευτο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εντάξει. Peugeot 2008. Το διεκδικούν οι παίκτες μας. Πω, αυτά είναι. Φύγαμε. Τζούλια Νόβα. Μόνο Τζούλια Νόβα. Από μένα, καλώς ήρθατε. Α, τι ωραίο αυτοκίνητο είναι αυτό. Είδες, πότε θα με πας και off-road. Μέσα. Παιδιά, είναι απίστευτο. Κοίτα, εγώ ετοιμάζομαι για off-road και εσείς για να γυρίσετε. Αστικό SUV, κυρίες και κύριοι, Peugeot 2008 είναι εδώ μαζί μας. Υπάρχει ευρύχωρο, ευέλικτο. Θα το προσφέρουμε χωρίς τη Τζούλια Νόβα. Συνεννοημένοι, ναι, είμαστε. Έτσι έχει ζητηθεί. Εγώ για παρά έρχομαι. Έτσι έχει ζητηθεί. Και αυτό είναι στην ευκαιρία τη Τζούλια. Αν θέλει να έρθει μαζί σα, έρχεται μια βόλτα. Εγώ με τέτοιο αυτοκίνητο θα ερχόμουν να παίζουμε τώρα. Καλώ τη Βιβλία, τον Κωστή και τη Γεωργία, καλώ ήρθατε. Να το ξέρατε. Τι έκπληξη σα είχαμε σήμερα. Είχατε έρθει εσεί συνηθισμένοι, με τα 18 σου λέει, 2008. Ορίστε, άμα δεν σα αρέσει, φεύγετε. Καλό είναι. Ξέρεις κάτι, μπορεί να μου πεις ρε Κωστή, εγώ δεν μ' αρέσει αυτό. Θέλω άλλο. Εμείς κάτι θα κάνουμε για σένα. Είναι και το χρώμα μου. Είναι και το χρώμα, ε. Σου αρέσει το χρώμα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι αυτό το χακι. Μολυβί. Χακι μολυβί. Κώστα Γεωργία, Βιβί, καλή επιτυχία. Αλεξομαχία 50 ευρώ. Πάμε για παιχνίδι. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία και από μένα και θα ξεκινήσουμε με μία πολύ μεγάλη λέξη. Γιγαντολέξη. Ωραία, πάμε να βρούμε μία λέξη μεγάλη. Εδώ είναι, φύγαμε. Είναι γιγαντοτιτανομέγιστο τεραστιοκτηλώδης λέξη. Πρέπει να τη βρείτε εσείς μόνοι σας. Εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω άλλο. Το έχει βρει ήδη η Βιβί. Ναι. Αγκουροντοματοσαλάτα. Λες. Αγαπημένη μου. Μπράβο ρε Βιβί. Βιβί, με εξέπληξες, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι το γρίφο. Εσύ τον πήρες χαμπάρι, γι' αυτό και παίρνεις και 50 ευρώ και πάμε πρώτο γύρο. Η φίλη μου, Βιβί, με την αγκουροντόματο σαλάτα. Είναι... Μου ανοίγεται όρεξη και λίγο κρεμμυδάκι από πάνω. Μυρίζει πολύ μετά. Δεν πειράζει. Δεν σε πειράζει. Κάνει καλό. Εσένα όχι, αυτό που φυλάς τον πειράζει. Δεν ρώτησες, δεν ρώτησες. Τρώει μαζί μου. Δεν μας ρωτάς και εμάς. Λοιπόν, Βιβί, έχεις κατηγορίες που θέλεις, που είσαι στο φαγητό δυνατή, κατάλαβα. Πρόσωπο, παροιμία. Πρόσωπο, παροιμία. Σου αρέσουν αυτά. Ιστορία, μυθολογία. Καμία σχέση, μπράβο, είδες. Ιστορία και μυθολογία. Εντάξει. Βιβί, στον πίνακα είναι αυτό που ψάχνουμε και εσύ το βρίσκεις από τώρα. Ξεκίνα να γυρίζεις. Πάμε, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Το κοινό είναι φοβό σήμερα, δεν συμμετέχει, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Μάλλον πρέπει να δώσω κανένα δώρο, κανένα τάμπλετ, αυτό εξηγείται. Ναι, μάλλον. Καλό, ναι. Όσο εμείς χαιρόμαστε, εσύ χρεοκοπούσες. Και τι έχασε, φιλενάδα? Τίποτα. Τι σταυρωθούμε τώρα κιόλα. Σιγά, έχασε σειρά σου. Έτσι δεν είναι? Καλώ τη Βιβί, καλώ όρισε. Ωραίο ποδαρικό. Λοιπόν, και πάμε στη Τζόρτζια. Καλώ την Καλώ ήρθε. Ευχαριστώ. Είναι ήσυχη, σεμνή, ταπεινή, σαν το χαμομηλάκι, γύρισε. Έλα. Είναι ένα ταπεινό χαμομηλάκι, Γεωργία. Είναι ήσυχη, δεν ακούγεται εκεί. Έλα, Γεωργία μου. Σίγμα. Μπράβο σου. 150 ευρώ, Γεωργία μου. 150 ευρώ. Είναι τα πρώτα σου χρήματα, μπορείς ήδη να αγοράσεις φωνήεντα και φυσικά να παίξεις και πάλι. Κοιτάς τον τροχό, το έχεις ματιάσει. Δεν φεύγει, εδώ τον έχουμε για σένα. Παλαρά, απόλαυσέ το, Γεωργία. 15 ευρώ για σένα, παρακαλώ, για πες μου. Ταφ. Τήλιο. Εκτός από χαμομήλι και τήλιο. Σε ακούω.
Κάπα. Πάρε φορά, γυρίζει μοναχή της. Για άλλα 15. Το επόμενο. Νι. Δρακή. Αυτό είναι. Ένα ρολέ, Φεστίνα, θες. Ναι. Επειδή το πάρεις από τώρα, κάνε και δουλίτσα. Με ροκάματα θα βγάλουμε, έλα. Το μη. Δεν έχει, δεν παίρνει Φεστίνα. Είναι σειρά του Κώστα, παιδιά, ο οποίος παίζει τώρα. Καλώς ήρθες, Κωστάρα μου. Δυνατός, όλα γκουτ. Έτσι, σειρά σου. Φέρε 200 να το απογειώσει, να γίνει χαμός με το καλημέρα. Στρελάνεις όλους. Μπορεί και καλύτερο. Μπορεί και καλύτερο. Μπορεί και καλύτερο. Ναι, η πιο κατάλληλη στιγμή. Αλλά αυτό που σου λέω είναι της μετρητής. Μπορεί. Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί. Θα πω το πι. Το πι. Πριονοκορδέλα. Πινόκιο. Δεν πάνε μαζί αυτά ποτέ. Πριονοκορδέλα, Πινόκιο, εφιάλτης. Λοιπόν, με το πι μπαίνουμε στη διαδικασία να ρισκάρουμε 45 ευρώ αν θέλουμε. Σηκώνοντας αυτό εδώ το ερωτηματικό, κάτω από αυτό τι μπορεί να κρύβεται ή κάτι μαύρο που είναι. Απ' έξω το έχουμε μάθει όλοι. Είναι 500 ευρώ. Είπε ένα κοσάρικο. Λοιπόν, μπορεί και να μην να σηκώσει και να πει: εγώ δεν γουστάρω, θέλω να γυρίζω. Όχι, θα το σηκώσω. Θα το σηκώ... Σιγά, μεγάλη 45 ευρώ θυσία. Δύσκολη απόφαση. Δύσκολη απόφαση. Λοιπόν, τι κάνει ο φίλος μας ο Κώστας με την πρώτη γυροβολιά. 545! 545 μηνιάτικο! Εντάξει, σε φτάνουν αυτά. Δεν θα το λήξουμε εδώ να πάρει να φύγει, να έρθει άλλο. Σου φτάνει ή θες κι άλλα. Θέλω να αγοράσω ένα φωνή. Ω, δεν μπορούμε. Με το 500 δεν μπορείς. Αυτό το έχω. Είναι σαν επιταγούλα. Ναι, είναι τσεκ. Δεν μπορώ να το κόψω. Δεν μπορώ, μάνα μου. Είναι 500. Εσύ έχεις 45 διαθέσιμα. Μάλιστα. Για βγάλε άλλα. Για βγάλε άλλα 55 για να μπορούμε να κάνουμε κουμάντο, Κωστή μου. Ήταν το τέλειο πρώτο γύρισμα, ρε Κωστά. Το τέλειο. 500 με τη μία και άλλα 50. Έλα. Θα πω το. Το ρο. Τι σε προβληματίζει, πες το. Ωραία. Το ξέρε, παιδιά, ο άνθρωπος είμαι βέβαιος. Δεν το ξέρεις, Κωστά. Το ξέρεις. Τότε τι θέλεις φωνή, να το τσεκάρεις, να το σιγουρέψεις. Εκείνη την ώρα δεν το είχα καταλάβει ακόμα. Εκείνη την ώρα, τώρα όμως το κατάλαβες. Ναι. Με το ρο το κατάλαβες. Μπουμπούνα το. Ρώσικη επανάσταση. Λοιπόν, λες ότι είναι η Ρωσική επανάσταση. Ρωσική. Τι είναι η σωστή λύση του γρίφου. Δεν πειράζει ο τόνος. Θέλω όμως να δω στον πίνακα αυτό που είπες. Και αν η απάντηση είναι σωστή, δηλαδή η Ρωσική Επανάσταση, αν είναι αυτό η σωστή απάντηση, μόλις πήρες προβάδισμα. Και μεγάλο! 595 ευρώ κοστί! Μπράβο! Και παιδιά, είναι πολύ σημαντική στιγμή. Θέλω να σας δείξω πόσο πολύ χάρη και ο Κώστας τα πήρε και δεν έχεις αρρωστάρικα. Είναι αγχωμένος. Κωστά, δεν το έχεις καταλάβει, αυτό μάλλον. Δεν έχεις ξαναβγάλει σε 3 λεπτά 600 ευρώ. Ποτέ. Ωραία, ποτέ, είναι βέβαιο. Τώρα λοιπόν σου το επιβεβαιώνω. Έβγαλες 600 ευρώ παρά 5. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι μια πιο. Πού δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Σε 3 λεπτά δεν βγάλεις 600. Ήταν πιο δύσκολο να βγάλεις 600 ή να έρθεις μέχρι το στούντιο. Ήταν δύσκολο. Τίποτα από τα δύο. Τίποτα από τα δύο. Ήταν όλα πολύ εύκολα. Ήταν όλα πάρα πολύ εύκολα. Μπήκε ο άνθρωπος στο Facebook που έχει 7 λογαριασμούς. Δεν είναι. Όχι, δεν έχει κανένα τηλέφωνο πήρε. Ένα. Έχεις μείνει πίσω. Ένα και με το ζόρι. Τηλέφωνο, χτύπησε. Τηλέφωνο. Το σήκωσε η Τζούλια. Όχι. Κακός. Τζούλια, πες το. Για να έρθετε κι εσείς εδώ, θα πρέπει να μας καλέσετε στο 211-18-78-001 ή να μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr /tv/τροχός. Ναι, μετά τις διαφημίσεις δεν θα μείνουμε σε αυτά. Θα πάμε σε πολύ περισσότερα μετά τις διαφημίσεις. Έχω σήμερα μαζί μου τρεις φίλους, τη Βιβί, τον Κώστα και τη Γεωργία, που είναι πάρα πολύ μαζεμένοι, είναι πολύ συγκρατημένοι. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ο Κώστας έβγαλε 600 ευρώ ήδη παρά 5.
Το κόμμα δεν έχει ανοιχτεί, δεν μπορεί να καταλάβει τι του έχει συμβεί. Δεν ξέρω και γι' αυτό πάω να τα γνωρίσω, εάν τον ενοχλεί το στενό φόρεμα τη δούλεια. Πολύ. Πολύ σε ενοχλεί, ε. Πάνε βάλε ένα φαρδί και εσύ, παιδί μου. Δεν πας κεντρωθούμε εδώ εμείς. Ένα μου φαρδί, καμιά ζακέτα. Ναι. Αυτό δεν ήταν. Κοίτα πώς την πειράζει τώρα. Αυτό δεν ήταν φθενό. Πάχει την Τζούλια. Ναι. Έφτασε 50 κιλά. Γι' αυτό έχει γίνει έτσι, στενό. Κατάλαβε τι τραβάμε. Είσαι κακό. 50 κιλά σε λάθο. Το στόμα σου στάζει δηλητήριο. Κωστά, πες την Τζούλια, πόσο χρονών ήσουν εσύ 50 κιλά. 13, έτσι να μάθει, Τζούλια. Ναι, εγώ είμαι 14. Έτσι. Μια χαρά. Καλώς όρισες. Από πού είσαι, φίλε μου? Είμαι από την Πάτρα. Από την Πάτρα, γιατί δείχνει και μια ντοπιολαλιά και σε πάω. Θέλω να το κρατήσουμε δυνατά αυτό. Είσαι πατενός Παναχαϊκάρα, έτσι. Παναχαϊκή, φουλ. Φουλ Παναχαϊκή. Και τι άλλο κάνει στην Πάτρα, πώς περνάει η μέρα? Στη δουλειά περισσότερο. Άρα έχουμε δουλειά. Ένα το κρατούμενο. Έχουμε. Καλό είναι αυτό. Το αντικείμενο τη δουλειά ποιο είναι? Στην αεροπορία δουλεύω. Δεν είσαι πιλότος, να υποθέσω. Μηχανικός. Ακόμα πιο σημαντικό. Οι μηχανικοί να είναι καλά, πιλότες έχουμε κι άλλους. Μηχανικούς να είναι καλύτεροι. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι, Κωστή μου. Δυνατά, πάω να γνωρίσω τι. Βιβί! Ερχόμενο εδώ, και τώρα δεν την κλειτώσω, δεν έχουμε να σα δω και από εκεί μεριά. Ερχόμενο εδώ, βρήκα τις φίλες σου επάνω στο ναι, κοινό, ναι. Οι οποίες όταν σε είδαν εδώ, ας πούμε, έτοιμοι να κερδίσεις πράγματα, σε να βάφονται, να στολίζονται, να ταινίζονται κτλ. Έτσι είναι οι γυναίκες. Έτσι είναι οι γυναίκες. Έτσι είμαστε, ναι. Παρότι, πρόσεξε, παίζει η φίλη του η Βιβί. Είστε πολύ δεμένες με τις φίλες. Πολύ. Δώστε σου ένα δικαίωμα, κέρδισε ένα γύρο και θα φύγω στις φίλες σου. Okay. Για να μάθω όλα τα κουσούρια σου. Εκτός αν μου τα πεις εσύ. Είμαι λίγο γκρινιάρα. Γκρινιάρες, ε. Ναι, ναι. Καλά, συμβαίνει σε πολλές γυναίκες αυτό. Πολλές, οπότε εντάξει. Οπότε εντάξει, το δικαιολογείσαι. Ναι, λίγο τον άντρα μου πειράζει, αλλά. Λίγο τον άντρα. Α, έχει και άντρα. Εννοείται. Και ήρθε με τις φίλες σου. Ρε τον κακομίρι. Βιβί μου, καλή επιτυχία. Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν αυτά. Και είναι η Γεωργία. Καλώς την αδερφή μου, Τζόρτζια. Θα σας το πω, παιδιά. Τώρα εδώ και 5 λεπτά που γνωριζόμαστε με τη Γεωργία, ένα ήσυχο άνθρωπο. Μιλάμε ταπεινότη και φοβερό, φοβερή. Είσαι έτσι πραγματικά, είσαι party animal και το κρύβει. Τα φαινόμενα απατούν λίγο. Τα φαινόμενα απατούν, με τρομάζει. Τι σου φέρνει η Γεωργία, τι σημαίνει αυτό? Γιατί μέχρι τώρα η μόνη γνωριμία που είχαμε είναι ταφ, σίγμα, κάπα, ρο, λάμδα. Δεν είπαμε κάτι άλλο. Είμαι και πιο θορυβώδη. Ποια είναι η δουλειά σου και σε κρατά τόσο ηρεμή? Γιατί εγώ καταλαβαίνει, είμαι ακριβώς το αντίθετο. Μάλλον επειδή δεν εργάζομαι τώρα. Και έχει χαλαρώσει, ε. Ίσως. Έχει κάτι που θέλει πολύ να κάνει, δεν το έχει κάνει ακόμα. Και λες, μακάρι να γινόμουν. Τι. Όχι, εντάξει, τώρα. Καλά, περνάμε τώρα. Το καταλάβει. Θέλει να μείνει άνεργη. Σωστό και αυτό. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ναι, δεν το έχουμε φιλοσοφήσει αυτό το θέμα. Να σου πω κάτι, Γεωργιά. Ο άνθρωπος είμαι εγώ. Σε φτιάξω, πας από εδώ σήμερα 10 χιλιάρικα. Θα φύγεις και άσου όλους να δουλεύουν, Γεωργιά. Πάμε για γύρο νούμερο 2. Στο δεύτερο γύρο είναι η στιγμή που θα παίξει πρώτος ποιος, ρε Τζούλια. Έχω χάσει την μπάλα εγώ εδώ πέρα, το μέτρημα έχασα. Η Γεωργία. Η Γεωργία θα παίξει πρώτη. Γεωργιά μου, περίμενε. Περίμενε. Ηρεμία, ψυχραιμία, να πάρουμε μια κατηγορία, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι. Πού βαδίζουμε, βρε αδερφέ. Πάμε. Θα πρέπει να βρείτε κάτι από τους τρόπους καλής συμπεριφοράς. Savoir vivre. Το κατάλαβες, Γεωργία? Ναι, με, απόλυτα. Ωραία, παρακαλώ, μπορεί να γυρίσει το τροχό. Είδες αυτή την ευγένεια, σου έδωσε ένα στοιχείο ευγένειας, έτσι. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Είναι η τρίτη φορά που φέρνεις 15 ευρώ. Αν σου λείπουν τόσο πολύ, να σου δώσω εγώ, έχω πάνω μου. Το κάπα. Κρομίδια που τα τρώει η Τζούλια, τ' αρέσουν σαλάτα. Τα λευκά μόνο. Λευκά κρεμμύδια τ' αρέσουν. Συνεχίζει, μαθαίνει πράγματα για μα, βλέπει, αποκαλυπτόμαστε σιγά σιγά. Θέλω να δω ποιο είναι ο άλλο εαυτό τη Γεωργία. Προσπαθώ να βρω τον άλλο εαυτό. Συνεχίζουμε με 50. Είναι καλό, επιτέλου, είναι πιο μεγάλο ποσό. Το σίγμα. Το σίγμα. 150, 200, 250, 300 ευρώ! Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή αυτή η επιλογή. Διότι σε ανέβασε γρήγορα στα 315. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Γεωργία μου. Έχω την αίσθηση ότι ξέρεις κανόνες καλύτερα από μένα. Οπότε πες μου τι κάνουμε. Συνεχίζουμε. Δεν θέλεις να αγοράσεις. Καλά κάνεις. Δώσ' του να καταλάβει. Γεωργία, έχεις φίλες εδώ, φίλους γνωστούς? Έχω έναν άντρα. Έναν άντρα. Φτάνει. Είναι αρκετό αυτό. 50 ευρώ, παρακαλώ. Το ταφ. Ο άντρας σου είναι. Τούμπανο από ό,τι είδα. Είναι καλά. Ναι, ναι. Θέλω να πω, Τζούλια, αρκετά ανοίχτηκα. Μόλις γύρισα πίσω να δω το σύζυγο. Δουλαπά. Όπως λέμε, ταφ τούμπανο, έτσι, καταλαβαίνεις. Πάμε. Θα γυρίσεις, θα αγοράσεις. Θα αγοράσω. Θα αγοράσεις ποιο? Το αλφα. Θέλει το αλφα, όπως λέμε, άντρας.
Κανόνες, καλή συμπεριφορά, savoir vivre. Υπάρχει savoir vivre στο σπίτι. Το βάζεις το πιρούνι δεξιά, το κουτάλι αριστερά, το μαχαίρι, το μικρό, αυτά τα κάνεις αυτά. Προσπαθώ να το βάζω. Ο άντρας τα κάνει ή σου βλάκι μόνο. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Και πες μου τώρα 2,65. Θα πάρω άλλο ένα. Άλλο ένα. Κάνει στρατηγική, παιδιά, Γεωργία, γιατί αυτό θα την ωφελήσει να λύσει το γρίφο στη συνέχεια. Ακούω. Το γιώτα. Επέλεξε το γιώτα έχοντας κάτι στο μυαλό της προφανώς και εύχομαι να της βγει. Της βγήκε. Εκτός αν βγήκε εκεί που δεν το περίμενες. Ναι. Ακριβώς αυτό. Άρα χειρότερα τα κάναμε παρά καλύτερα. Έχεις περιθώριο να αγοράσεις άλλο ένα, θα πέσει τα 65. Το θες ή δεν το θες αυτό. Θα γυρίσω. Θέλει να γυρίσει γιατί θα μείνει με 65 ευρώ, δεν κάνω για πολλά πράγματα, 65 ευρώ. Οπότε θα γυρίσει τώρα. Θα συνεχίσουμε με άλλα 20 ευρώ. Με ποιο γράμμα? Με το π. Τι κάνεις τώρα, γυρίσεις και πάλι, φαντάζομαι. Θα γυρίσω και πάλι. Ναι, γιατί ο κοσάρικο δεν μας εξασφάλισε καμία ευμερία. Και βέβαια. Τι, ξέρεις πόση ώρα έχεις να φέρεις 15 και 2 λεπτά, αφού δεν σε γνώρισα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εννοείται δεν πειράζει. Το μη. Άλλα 30. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πάμε λίγο κουτουρού, ρε στη Γεωργία. Είναι αλήθεια αυτό? Πάμε λίγο κουτουρού για την ώρα. Ναι, δεν έχω βρει κάτι. Κουτουρού 2,15. Γυρίζει και πάλι. Θέλει το μεγάλο ποσό. Δώστε λίγο, ρε παιδιά, για τη Γεωργία. Να βρει το μεγάλο ποσό επιτέλους. Πάλι τα 50. Δεν κάνουμε διαχωρισμό. 50-15, 15-50, 15-15. 15-50 είναι ωραίο συγκρότημα παρεπιπτόντως. Πες μου. Το ερώ. Ραβανί. Ναι. Έχουμε και λέμε. Τα ρο σου προσέφεραν άλλο ένα γατοστάρικο. Είσαι στα 315. Πώς κινούμαστε τώρα, γιατί μόνοι σου παίζεις. Θα αγοράσω το όμικρον. Κοίτα πόσο όμικρον έχει. Ήρθε η στιγμή να σου προσφέρω μια μικρή βοήθεια. Το πρώτο είναι άρθρο. Τον πληθυντικό, άντε σε βοήθησα λίγο. Βοήθησα. Ο Κώστας το έχει βρει. Γεωργία, εσύ όχι, ε. Λυπάμαι, πρέπει να γυρίσεις ή να αγοράσεις. Ακούω. Θα αγοράσω. Θα αγοράσει, το σκέφτηκε 3 δευτερόλεπτα και μου λέει θέλω το φωνήεν. Το έψιλον. Έψιλον. Μπράβο. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Μπορεί να τα βλέπεις μαύρο όλα πριν, τώρα τα βλέπεις όλα άσπρα, είναι βέβαιο, έτσι. Νομίζω το βρήκες, έτσι. Το βρήκα, ναι. Μα το Χρήστο Ζαμπούνι, έρχομαι δίπλα σου. Διότι, εάν νομίζω ότι το βρήκες, το λες για 115, ναι, ξέρω, είναι μικρό ποσό. Πέρασαν κι άλλα τα χέρια σου. Αν θες όμως να γυρίσεις ξανά, γιατί νομίζω ότι υπάρχει κι άλλο σύμφωνο, να γυρίσεις. Θα το πω τώρα. 115 στην ακρούλα και ό,τι γίνει, ε. Για πες το. Οι καλεσμένες, ναι, δεν φοράνε άσπρα στους γάμους. Οι καλεσμένες δεν φοράνε άσπρα στους γάμους, δεν φοράνε άσπρα στους γάμους, για να μην μπερδεύουμε με την ύφη. Προφανώς, παρότι έχει διαφορά 7.000 ευρώ το ένα με το άλλο. Μπράβο, Γεωργία, και θα μου επιτρέψεις να πω για να προσθέσω κάτι στο savoir vivre, Τζούλια, ότι ναι, ακόμα και αν φοράτε λευκό στο γάμο, μη φοράτε μαύρο εσώρουχα από μέσα, είναι πρόβλημα για τους καλεσμένους. Αυτό και αυτό savoir vivre, είναι να τα λέμε αυτά. Γεωργία μου, ήταν ένας πολλά υποσχόμενος γύρος, συνολικά μάζεσες 1.000 ευρώ, σου μείναν 115. Δεν ξέρω πώς το έκανες, μπράβο, πάμε στη συνέχεια, λεξομαχία για 100 ευρώ. Φύγαμε, κατηγορία. Θα πρέπει να βρείτε κάτι από τα μαθηματικά. Ένα και ένα. Μαθηματικά είναι η κατηγορία. Ήσασταν όλοι, φαντάζομαι, σε θέση μαθηματικών. Ο Κώστας γελάει ήδη. Πάμε. Δεν είναι δύσκολο. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Λέω πολύ εύκολο, πες το ρε, Βιβί. Διχοτόμος γωνία. Εάν είναι διχοτόμος γωνία, οφείλω να σου πω ότι είσαι παντοδύναμη στις λεξομαχίες. Παντοδύναμη όμως. Δεν είσαι. Πάμε, Κώστας και Γεωργία. Μόνοι τους παίζουν, δυο τους, Κώστας, Γεωργία. Η απάντηση που έδωσε η Βιβί δεν είναι σωστή. Ο Κώστας ξέρει τι λάθος έκανε η Βιβί και το διορθώνει. Διχοτόμος γωνίας. Πολύ σωστό.
Να τα 100 ευρώ του Κωστή. Με τα 100 ευρώ αυτά ανεβαίνεις ακόμη πιο ψηλά. Έτσι, είχες ούτως ή άλλως ένα ποσό 6 εκατοστάρικα παρά 5 ευρώ, τώρα έχεις 7 παρά 5 ευρώ. 50 EBV, 115 Γεωργία, όλοι στο κόλπο, γύρος νούμερο 3, ο καλός. Θα είναι και bonus με 200 ευρώ. Είμαστε ξεκάθαροι, εδώ μπορείτε να κάνετε παπάδες. Και αυτό είναι μια έκφραση που δεν θα δίνει λογικά τώρα, έτσι δεν είναι. Δεν πιστεύω να είναι η έκφραση έκανε παπάδες. Ποια έκφραση είναι, τι έχουμε? Όχι, δεν θα έχουμε έκφραση. Θα έχουμε λέξεις που θα ανήκουν στην ίδια ομάδα. Λέξεις που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Είναι η στιγμή που ο Κώστας θα παίξει πρώτος. Κώστα, έχεις μείνει πίσω. Είναι ευκαιρία να αφήσεις τα γορίτσια πίσω με την πρώτη γυροβολιά. Πάμε! Όταν λέω έχουμε μείνει πίσω, εννοώ χαμηλά σε ποσά. Κώστα προηγείται εμένα, αλλά τα 700 ευρώ δεν είναι τώρα ένα ποσό που σε εξασφαλίζει η νίκη. Μιλάμε εκεί. Πω, πω. Παραλίγο αυτοκτονία. Αγία, σχεδόν. Αν είχε λίγο μποφόρ παραπάνω, την πατούσαμε. Έλα. Το σίγμα. Λοιπόν, ο μηχανικός αεροσκαφών λέει σίγμα και καλά κάνει. 150 ευρώ. Μπράβο. Σε παρακαλώ, γύρισε και πάλι τον τροχό της τύχης. Κώστα μου, πόση ώρα παίρνει συντήρηση ενός αεροσκάφους? Τυπική συντήρηση. Εξαρτάται τη συντήρηση. Μια τυπική, γιατί μόλις πέρασε από πάνω, είναι που φτιάξε εσύ, το άκουσα πάρα πολύ καλά. Πόση ώρα σου πήρε αυτό? Μπορεί να πάρει και 2 μέρες, 3 μέρες. Και 2 μέρες, έτσι. Λοιπόν, 50 ευρώ. Το ΤΑΦ. ΤΑΦ. Δυστυχώς θα χάσει τη σειρά σου, Κωστή μου, θα παίξει η Βιβί. Πάμε, Βιβί μου. Γεια σας, εδώ με Βιβί, με τις φιλενάδες σου. Δώσ' τους μια χαρά, δώσ' τους μια χαρά. Μπράβο, ρε γορίτσι. Όχι μόνο θα πάρεις μπαλατέρ, αν μπεις ένα γράμμα, αλλά θα σου δώσω το δικαίωμα να αφιερώσεις στις κολλητές σου φίλες αυτό το βραβείο. Αμέ. Δεν συζητάω καν για τον άντρα σου, και γιατί είναι εδώ. Όχι. Έλα, πες μου. Το ρο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Υπάρχουν 2 ρο, κυρίες και κύριοι, για την καλύτερη κολλητή. Όλοι όρθιοι, παρακαλώ! Κολλητή 2016-17-18, πάει τριετία αυτό. Είναι η Βιβί! Κοίτα στα μάτια της φίλες σου που είναι εδώ και αυτές που δεν είναι εδώ. Και αφιέρωσε έτσι, παρακαλώ, αυτό το βραβείο, μια αφιέρωση από σένα για τις φίλες σου. Σε ακούμε όλοι. Σας το αφιερώνω με αγάπη, φιλενάδες μου. Εύη, Σία, σας αγαπώ. Αγάπη μόνο! Σε αυτό το μπαλαντέρ κρίνονται πολλά. Το πήρες στο γύρο με τα 500. Αυτό μπορεί να σου οδηγήσει σε κάτι φοβερό. Έλα μου. Ένα βήμα από τη Χρεοκοπία Plus. Το ΤΑΦ. ΤΑΦ δεν έχει το πρόγραμμα. Γεωργία, ο Κώστας είναι στα 700 ευρώ. Στην τράπεζα. Παρά 5. Μέχρι τώρα είναι φαβορή. Όλα αυτά αλλάζουν με ένα γράμμα και ένα 500. Θα το κάνεις? Θα το κάνω. Και αυτή ήταν η δυνατή της φωνή. Έλα, Γεωργία, κάτω. Έχω περιέργεια να δω τη Γεωργία. Άμα βγάλει 2-3 χιλιάρικα, τι αντίδραση θα έχει? Θα βγει ο άλλος άνθρωπος από μέσα της. Τώρα για τα 15. Το μη. Το μη είπες? Το μη. Λοιπόν, εδώ θα αλλάξουμε λίγο τους κανονισμούς. Επιτρέπετε άλλωστε. Πάμε για 15 ευρώ το επόμενο γράμμα. Τι θα γυρίσεις? Το χάλασες τώρα. Αμάν. Έλα, δεν το πίστευα θα το πω αυτό, αλλά και τα 15 ήταν πολύ ωραία τελικά. Μια χαρά πηγαίναμε τα 15, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Τα μαζέψαμε τώρα. Έχασες τα χρήματα που είχες μαζέψει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ένα ρολόι που έχεις φέρει μαζί σου. Ο άντρας μας έδωσε ένα ζευγάρι παπούτσια. Πήραμε ό,τι είχαμε, πάει περιπτώσει, γιατί η Χρεοκοπία Plus αυτά τα άσχημα πράγματα κάνει. Ξέρεις ποιο είναι το καλό, Γεωργία? Δεν έχω άγχος. Είναι ουσιαστικό, δεν έχεις άγχος και μπορείς ελεύθερα πλέον, αν έρθει η σειρά σου, να πας για 500. Κωστά, εσύ μπορείς με πολύ άγχος, γιατί είσαι πρώτος. Και ο πρώτος ρισκάρει κάθε φορά που γυρίζει το γύρο, γιατί μπορεί να χάσει. Δεν χάνει. Μπράβο σου, πες μου και το γράμμα που θα σε κρατήσει στο παιχνίδι. Από το πι. Ωραίο, ωραίο. Δεν μας φτάνουν 50 ευρώ,
Ήταν ένα μικρό ποσό, βέβαια έχει ανέβει πάνω τα 200 ήδη. 250, άρα αγοράζεις όποτε θέλεις φωνή εσύ, έτσι. Και αυτό είναι καλό για σένα, γιατί παίρνεις τσάμπα φωνή. Αν θες. Θα πάρω τσάμπα φωνή, ναι. Θα πάρεις τσάμπα. Μην βρείτε τσάμπα, αμέσως να το χτυπήσετε. Έλα, πες το. Θα πάρω το α. Ναι, ναι. Ανδραβίδα. Έτσι. Νομίζω ότι η πρώτη λέξη είναι πλέον ξεκάθαρη για όλους μας. Για τη Γεωργία και για τη Βιβία, αλλά και τον Κώστα που έχει το βαντάζ, το πλεονέκτημα, το προβάδισμα και παίζει. Και έχει και δεύτερη ευκαιρία. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην μπήξει κανείς άλλος αυτό το γύρο. Αχ, σταμάτα. Ναι. Είχε καλά τα κάκια τώρα, πλάνο. Καλά τα κάκια. Καλά τα κάκια. Θα πω το νι. Πλέον, και η τελευταία λέξη λέει πολλά και να σου πω κάτι. Είναι εύκολος ο γρίφος πλέον. Ναι, θα αγοράσω ένα φωνή ακόμα. Ποιο θα είναι? Το όμικρον. Ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν, Κωστά, να μην κρύβομαστε μεταξύ μας. Την ομάδα την έχεις καταλάβει. Ναι. Σου λείπει, εγώ θα στα πω τώρα, εγώ πρόσεξε, διαβάζω σκέψη. Κοίταξε με λίγο. Σου λείπει η τρίτη λέξη. Και η δεύτερη. Όχι, θα το πω. Γιατί αυτό. Θα το πεις. Ναι, ναι. Σόπα! Απλά ήθελα να σου γράψω τη δεύτερη. Λοιπόν, άκου να δεις. Θα πάρεις 2,50 και μπόνους, 4,50 και 7 που είχες. Πολύ καλά. Όμως θα σου πω ότι αφού το ξέρεις, ο τροχός είναι ακόμη εδώ. Ναι, ξέρω, έχει χρεοκοπία πλάς. Αλλά έχει 2,500 ευρώ, αδερφέ μου. Σου δίνω 5 δευτερόλεπτα να σκεφτείς αν όντως θες να το πεις τώρα ή αν θέλεις να γυρίσεις, αφού λες ότι το ξέρεις. Θα το πω τώρα. Τώρα και ό,τι γίνει. Βιβί, Γεωργία, ακούστε. Πρώτη λέξη. Αστερίξ. Αστερίξ. Έχουμε καταλάβει λοιπόν πού το πάμε. Τελευταία λέξη. Πανοραμίξ. Πανοραμίξ. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι μιλάμε για γαλατικό χωριό. Βέβαια. Για να σε δω τώρα στη δεύτερη. Οβελίξ. Οβελίξ. Μάτο Ζεράρντε Απαρτιέ. Θέλω να μου πει την τρίτη λέξη. Κακοφωνίξ. Κακοφωνίξ, ο αγαπημένο μου για ευνόητου λόγου. Εάν η απάντηση είναι σωστή σε όλα αυτά, μάτων του Τάτη έχει κερδίσει. Μπράβο, hey! Το τρομερό αριστούργημα του Γκοσινί βεβαίως είναι αυτό που δεν φαντάστηκες ποτέ, μα ποτέ όμως, ότι θα σου δώσει 450 ευρώ. Έχω πάει όμως στο χωριό του Αστερίξ στο Παρίσι. Έχεις πάει στο χωριό του Αστερίξ. Τέτοια τύχη. Τέτοια τύχη. Τέτοια τύχη. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένο μου κόμικ. Ό,τι μαθαίνετε στη ζωή θα σας φανεί χρήσιμο κάποια μέρα στο τροχό της τύχης. Είναι ξεκάθαρο. Το θέμα μπράβο. 1145, έβγαλε από πάνω το 27 της χρεοκοπίας Plus. Και τώρα έχουμε μια λεξομαχία, Γεωργία και Βιβί, για εσάς πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι τα 150 κοριτσιά, είναι ότι παίζετε πρώτες αμέσως μετά να το βρείτε τώρα. Πάμε. Για 150 ευρώ θα πρέπει να βρείτε μία λέξη, έτσι όπως τη λέγαμε παλιότερα και έτσι όπως τη λέμε τώρα, πριν και μετά. Πάμε. Πριν τη λέγαμε έτσι όπως είναι από πάνω. Τώρα τη λέμε έτσι όπως είναι από κάτω. Η Βιβί είναι πραγματικά πολύ γρήγορη κάθε φορά που παίζουμε λεξομαχία. Θα είναι και εύστοχη. Τάπιτας, χαλί. Λες ότι το χαλί παλιότερα το λέγαμε περισσότερο τάπιτα. Και τώρα το λέμε, αλλά παλαιότερα περισσότερο. Σωστό. Ολόσωστο, Βιβί. 150 ευρώ παίζεις εσύ πρώτη όταν έρθει η επόμενη στιγμή. Και αυτή η επόμενη στιγμή δεν αργεί. 2-3-5 λεπτά εδώ. Κοιτάξτε που έχουμε μπλέξει σήμερα. Έχουμε μπλέξει με ένα μηχανικό αεροσκαφό, πρώην συνεργάτη του Κάκαλου, ο οποίος κάνει ακόμη καριέρα, έχει πέρασει πλέον σε άλλο αξίωμα. Είναι ο Κώστας και έχει βγάλει 1145 ευρώ.
Τα κορίτσια μας, η Γεωργία και η Βιβί, είναι ακόμα πίσω. Αλλά αυτά αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Δηλαδή, στο τέταρτο γύρο μπορεί να αλλάξει. Εξαρτάται από το τι κατηγορία θα δώσει η Τζούλια, που πάντα, όταν φτάνουμε προς το τέλος, ανοίγεται και δίνει κάτι που μου αρέσει. Έλα, μην μπεις τώρα ίδιο γράμμα και τσατιστό. Όχι, όχι, κάτι πιο ωραίο. Καλό. Και κεφάτο, νομίζω. Ταινία. Βέβαια, από εμάς εξαρτάται. Τι θες? Όχι, στίχος τραγουδιού. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και επιπλέον, 6.500 ευρώ από μένα για ποιον θα τραγουδήσει τέλεια. Εντάξει, θα παίξει πρώτη η Βιβί, η οποία, θυμίζω, είναι στα 200 ευρώ, της λείπει κάνα χιλιάρικο για να φτάσει στον Κώστα, αλλά έχει ένα μπαλαντέρ δίπλα της, το οποίο αν εξαργυρώσει σωστά σε ένα μεγάλο ποσό, μπορεί να αλλάξει η μοίρα της. Πάμε, παιδιά! Και δεν έχω δει τις φίλες σου ακόμα. Δεύτερη ευκαιρία και εδώ νομίζω πως ξέρεις. Έχεις δωρεάν φωνή ή σύμφωνα να διαλέξεις. Σου λείπουν 1.000 ευρώ κοντά. Τι κάνεις, σύμφωνο? Σύμφωνο. Το σίγμα. Ναι. Ο τροχός σε περιμένει. Και εγώ μένω δίπλα σου, απλά για να σου υπενθυμίζω ότι η διαφορά είναι μεγάλη. Ο κόσμος το βλέπει βεβαίως αυτό στις οθόνες. Και εδώ παρά. Πραγματικά, μιλάμε, η διαφορά δεν είναι, δεν έχω ξαναδεί το πράγμα. Όχι, ούτε εγώ το έχω ξανά. Είναι ελαφρύ βοργαδάκι. Τι να σπρώξεις. 80 είναι για σένα, σε ακούω. Το πει. Και μένει στα 2,45. Να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία. Να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία. Δεν μου την είχες δώσει ποτέ, τη δεύτερη ευκαιρία. Μα δεν την είχα δώσει γιατί ήξερα θα τα χρησιμοποιήσεις. Πόσο μπροστά είμαι, το κάλυψε. Να γύρισε. Δούλια, είδες η τέχνη του να μπαλώνεις την κατάσταση. Έλα. Οπα, πω! Λοιπόν. Το κάπα. Ενώ είμαστε στα 2,45! Και τώρα άκουσέ με. Στηρίξω πάνω μου, βράχος εγώ. Κάτω από αυτό το θαυμαστικό, ίσως κρύβεται το κλειδί της νίκης. Τι εννοώ? Το ποσό που έχεις, Τζούλια, διάβασα... 90 ευρώ. 90 εδώ. Ευρώ σε αυτό το γύρο. Μαζί με το ποσό που έχεις μαζέψει πριν, έχεις φτάσει σε ένα ποσό κοντά στα 3 εκατοστάρικα. Αν δεν πατάει η μνήμη μου. 2,90 για την ακρίβεια. Αλλά Βιβί, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Ναι, ναι. Οπότε, ό,τι βγάζεις από εδώ και πέρα, όλο μαζί διπλασιάζεται. Που σημαίνει ότι αν βγάλεις 6 εκατοστάρικα, είσαι πρώτη. Για όλα αυτά, υπάρχει μια προϋπόθεση. Όταν και αν θελήσεις να το σηκώσεις, από κάτω να υπάρχει jackpot και όχι χρεοκοπία. Αν χρεοκοπήσεις, κάνεις αυτό το ποσό. Αν έχει jackpot, διεκδικείς μια θέση στο όνειρο. Σε ακούω. Θα το σηκώσουμε, δεν έχουμε. Θα το σηκώσει και αυτό. Βεβαίως, μας δίνει όλη την αγωνία. Γιατί, εάν είναι τζάκποτ εδώ κάτω, το παιχνίδι δεν τελείωσε. Και ούτε μπορεί να πανηγυρίζει. Όμως, αν είναι τζάκποτ, μπορεί να ονειρεύεται. Είσαι αισιόδοξος άνθρωπος ή πολύ. Από αυτούς που λένε... Όχι, είμαι. Είσαι. Είμαι πολύ. Τότε αυτή την απόφασή σου να είσαι αισιόδοξος άνθρωπος, θέλω να την κρατήσεις για πάντα. Ναι! Λοιπόν, τι σου είπα πριν, 2,90 και 2,90. Ναι, ναι. Θέλεις, πρακτικά, το λέω με τα φτωχά μου μαθηματικά, τελείως μπακαλίστικα, χωρίς να έχω στυλό στο αυτί, 565 ευρώ. Σύνολο. Για να σε δω, το έχεις. Πάμε. Πάμε. Θέλει 565 ευρώ, παιδιά. Αν το βρει, θα διπλασιάσει, θυμίζω, έχει και μπαλατέρ. Δεν είναι δυνατόν! Πω. Δεν μπορεί να φάγαμε όλη αυτή την αγωνία, να φάγαμε τα νύχια μας όλα, για να χρεοκοπήσεις 10 δευτερόλεπτα μετά. Ένα χρεοκοπήσει πριν να τελειώνουμε. Αλλά δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ. Πάνω που είσαι τώρα, και όχι μόνο αυτό, παιδιά, αλλά ουσιαστικά εδώ προφέρει την νίκη πιατάκι στο φίλο μας τον Κωστή, γιατί αυτό εδώ, το jackpot που φέρνει τις ανατροπές, δεν υπάρχει πια στον τροχό της τύχης. Και πρέπει η Γεωργία να μαζέψει 1.200 ευρώ χειρονακτικά. Γίνεται.
Πάμε. Γίνεται. Γίνεται, λες. Μακάρι. €30. Το μη. Μη. Γιατί δεν μας το έχεις πει από την αρχή. Το ωραίο μου ποσό. Γιατί δεν μας το έχεις πει, να σου δώσουμε μια δεσμίδα. Εμείς να τα κάνουμε πώς 15, πόσο σου βγει. Για πες μας το γράμμα. Το λάμδα. Το λάμδα. Το 15 ήταν η καταδίκη της ουσιαστικά, έτσι, γιατί το έφερε τόσες πολλές φορές που ήταν αδιανόητο να στεφτεί νικήτρια. Και τώρα έχουμε εδώ τον άνθρωπο, ο οποίος έχει διατελέσει μηχανικός αεροσκαφών, μικρός γαλάτης και τώρα ενδεχομένως και φιναλίστ τροχού της τύχης. Τι μένει? Ένας γρίφος. Πάμε να τον βρεις. Ο γρίφος που στέλνει τελικό, δύσκολα τα πράγματα, μία ένα στρέψιμο. Ο Κώστας το αποτελείωσε τώρα, για να μην υπάρχει αμφιβολία. Φωνή είναι σύμφωνο, πες μου, Κώστα. Θα πω ένα φωνή είναι. Ναι. Θα πω το Α. Θα πει το Α, όπως λέμε Αστερίξ, που πάμε και πριν και μας βοήθησε πάρα πολύ. Παίρνει δεύτερη ευκαιρία. Στίχος τραγουδιού. Εντάξει, τελευταία λέξη την ξέρουμε όλοι, αλλά δεν ξέρεις το τραγούδι, είναι βέβαιο. Τι μουσική ακούς? Περισσότερο λαϊκά. Ναι. Θα πω το νι. Βέβαια. Τώρα, το έχουμε. Το έχουμε, γιατί έχω νέα να σου πω. Δεν το έχεις? Όχι. Κώστα, μη στεναχωριέσαι, έχω κακά νέα. Τελειώσαν τα σύμφωνα, πρέπει να το λύσεις και πρέπει να το λύσεις σε 5 δευτερόλεπτα από τώρα. Όχι, δεν το έχω. Προσπάθησε. Θα κάνεις μία εντυπωσιακή έξοδο. Έξοδο, εντυπωσιακότατη. Έτσι να τραλαθούμε. Ναι, ναι. Θέλεις να παίξω και το άσμα. Κανονικά, γουστάρεις. Ναι, ναι. Για να το έχεις όμως. Είσαι νινή ακόμα. Περίμενε, γιατί αυτό είναι ένα κλασικό κομμάτι. Αν είναι σωστό, για πάρτι σας, μα το Γιώργο Μάγκα, το χρυσοδάκτυλο, το Goldfinger, θα το αξιοποιήσω εναντίον σας. Είναι. Και έτσι, η φίλη μας η Βιβί τελειώνει με ένα γρίφο, μπορείς αυτός να καταφέρει να πλησιάσει τον σημερινό μας νικητή, που είναι ο Κωστής. Λοιπόν, Γεωργία και Βιβί, γέλατε κοντά μου και οι δύο, γέλατε εδώ. Και οι δύο κοντά μου, έτσι είναι το σωστό να λέγεται. Να δούμε και τον Κώστα να πέσει λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θέλω να κλείσουμε με κλασικό κομμάτι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι. Ωραία. Το κοινό θα βοηθήσει, είναι. Εννοείται. Εξυπακούεται αυτό, αυτό είναι ο λαός μας. Άλλωστε τέτοια κάνουμε, μην ακούσουμε πανηγύρι, είμαστε μέσα. Κυρίες και κύριοι. Πάμε για τελικό με τον Κώστα! €1.145 ο Κώστας που είναι ο πρώτος άνθρωπος που διεκδικεί το Peugeot 2008. Αυτοκίνητο τρελό. SUV όπως βλέπεις. Έλα εδώ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Θα σε αφήσω να πας να δεις λιγάκι τι σε περιμένει, γιατί αυτό το κομμάτι της Peugeot δεν υπάρχει. Υπάρχει? Δεν υπάρχει, όχι. Το νιώθεις δικό σου? Έλα να το κάνεις δικό σου. Κλείσε πόρτα και έλα. Έλα να το κάνεις δικό σου. Κωστή μου, στο εύχομαι. Τα πας πολύ καλά με τα αεροπλάνα. Να είσαι καλά, σε έχει ο Θεός καλά, να τα έχεις καλά, να πετάνε. Εδώ, άλλοι έχουν δουλέψει για σένα, για να οδηγήσεις. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Τέσσερα. Το δικό μου τυχερό νούμερο είναι αυτό, να ξέρεις. Σε αφήνει αδιάφορο το τέσσερα. Λίγο ναι. Λίγο ναι. Κάτσε, γιατί αν το ανοίξω μπορεί να πάψει να είναι αδιάφορο για σένα. Τζουλία, τι κατηγορία έχουμε για τον τελευταίο γρίφο? Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι τίτλος ταινίας. Ταινία. Ωραία. Τρεις λέξεις. Τα γράμματα που βάζουμε είναι το λάμδα, το π, το ταφ και το σίγμα. Τα σύμφωνα τουλάχιστον, και το α είναι αυτό που επιλέγουμε ανάμεσα στα φωνήεντα. Άρα, ό,τι υπάρχει εμφανίζεται ακριβώς τώρα.
τρίτη λέξη είναι μεγάλη επιτυχία. 4 γράμματα από τα 7 της τρίτης λέξης, οπότε εκεί κάπως οδηγεί. Κώστα μου, ακούω 3 σύμφωνα. 1-1-1-1 δυνατά. Θα πω το κάπα. Πρώτη επιλογή. Το μη. Μανούβρα. Μανούβρα. Μανούβρα, ε. Και το ρο. Έχουμε κλείσει με τα σύμφωνα. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε με ένα φωνή. Θα πω το έψιλον. Έψιλον. Να δούμε τα γράμματα που υπάρχουν. Μπράβο για τις επιλογές σου. Έχεις 10 δευτερόλεπτα από τώρα. 11 χρόνια σκλάβος. 11 χρόνια σκλάβος. 12 χρόνια σκλάβος. 12 χρόνια σκλάβος. Τα βλέπω και τα ανεβάζω. Δεν μεγάλε. Παιδιά. Παιδιά. Τρελάθηκα. Το νούμερο. 11. Όχι, 11 πολύ λίγο μου φαίνεται. Λέω 12. Έλα ρε φίλε, έλα το. Δεν θυμόμουν το νούμερο. Έλα να το δίπλα σε δύο κόσμος. Νάτος ο μηχανικός αεροσκάφο, νάτος. Μπράβο. Ωραία, εντάξει, η ταινία. Μεγάλη ταινία. Οσκαρική υπόσταση πριν από 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Τα 12 χρόνια σκλάβος, τα οποία έγιναν 11 για τον Κώστα. Κοιμήθηκε στο τελευταίο χρόνο, δεν το είδε όλο το έργο. Αλλά τα βλέπω εκεί, δεν είναι 11, λέει 12, τα βλέπω και τα ανεβάζω. Πάρτο! Μπορεί να μην βρήκε στο τελευταίο γρίφο και μπορεί να έχει πάρει από τον τροχό τη τύχη ήδη 1.145 ευρώ. Ήδη. Κοιτάξτε, 1.145 είναι εδώ, στη μία τσέπη. Η άλλη τσέπη είναι άδεια. Δεν έχει τίποτα. Ακόμα. Χωράει, πολύ πράγμα. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά τα κλειδιά του πεζό, τόσα, μια αρμαθιά είναι, δεν είναι. Συναγερμούς, πράγματα. Σε βοηθήσω κι εγώ, δηλαδή, άμα χρειαστεί. Αλλά κι αν δεν είναι αυτό κοστί μου, τι μας νοιάζει. Ό,τι και να είναι εδώ, είναι καλό. Κράτα το εργαλείο. Γιατί με αυτό θα παίξει πολύ πανηγύρι. Γιατί το πανηγύρι είναι το μόνο δεδομένο. Εδώ. Ανοίγω το φάκελο και ο Κώστας εισπράττει το περιεχόμενο, ό,τι και αν είναι αυτό. Μακάρι να είναι. Χακί, το είπαμε, Τζούλια, πώς το μελαδί. Μολυβί. Μολυβί. Βαριές, αδερφέ, καιρός να ήταν. 1.145 στο σπίτι. Ήδη. Περιμένουν τα λεφτά. Εδώ τι έχει. Θα το μάθουμε σε 5, 4, 3, 2, 1. 1.145 και 3.000 ακόμη, δηλαδή 4.145 ευρώ για τον σκλάβο 12 χρόνια, 11, 12. Κάπου εκεί. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, μα το Φαρσμπέντερ. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Πεζό πάρα πολύ κοντά στο νούμερο 1, πάρα πολύ κοντά, αλλά σιγά μας ενοχλήσει εμάς αυτό. Καθόλου. Τώρα που ήρθαμε εδώ πέρα και θα πάμε αύριο και θα μπούμε στην αεροπορία. Αντραβίδα, είπαμε. Παίζει τέρασμα από τον στρατηγό, από τον πτέραρχο, από τον κάκαλο μέχρι το τελευταίο φανταράκι που μπήκε χτες. Κερασμένα από τον μεγάλο νικητή της ημέρας στα αγγλικά. 4.145, γιατί όποιος γυρίζει έτσι είναι. Κερδίζει!